ξεκαθαρίζει το θέμα της ιδιωτικής ιατρικής ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας μέσω επιστολής ημερομηνίας 15 Απριλίου 2019 που εξασφάλισε ο Α, η οποία στάλθηκε σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο. Συγκεκριμένα, σε ερώτηση τι θα γίνει αν κάποιος γιατρός είναι στο ΓΕΣΥ και το νοσοκομείο του δεν ενταχθεί, ο Οργανισμός απαντά. Σε τέτοια περίπτωση, οι εξωνοσοκομιακές υπηρεσίες του συμβεβλημένου ιατρού θα αποζημιώνονται από το ΓΕΣΥ. Οι ενδονοσοκομιακές που θα παρέχονται εντός του νοσηλευτηρίου σας δεν θα αποζημιώνονται από το ΓΕΣΥ. Ο ασθενής θα αναλαμβάνει να καλύψει τα έξοδα μέχρι την εφαρμογή της δεύτερης φάσης. Το ύψος της αμοιβής θα καθορίζεται από το νοσηλευτήριο. Σε άλλη ερώτηση, αν θα μπορεί να χρησιμοποιεί νοσηλευτήριο που έχει ενταχθεί στο ΓΕΣΥ, ένας γιατρός που δεν έχει ενταχθεί, ο διευθυντής του οργανισμού απαντά. Ναι, θα μπορεί να χρησιμοποιεί το νοσηλευτήριό σας. Οι υπηρεσίες του δεν θα αποζημιώνονται από το ΓΕΣΥ. Ο ασθενής θα αναλαμβάνει να καλύψει τα έξοδα. Σημειώνεται ότι εν λόγω επιστολή αποτελεί συνέχεια email που στάλθηκε από τον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού προς το συγκεκριμένο νοσηλευτήριο, ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2019. Οικονομικές διαφορές φαίνεται να χωρίζουν Υπουργείο Υγείας και Γερμανικό Ογκολογικό σύμφωνα με πληροφορίες. Διαφορές που προκύπτουν μέσα από τη σύμβαση που υπέγραψαν οι δύο πλευρές για παραπομπή καρκινοπαθών από τις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Ωστόσο, το Γερμανικό Ογκολογικό ξεκαθαρίζει ότι ακόμα και αν δεν διευθετηθούν οι διαφορές, θα συνεχίσει να προσφέρει υπηρεσίες στους καρκινοπαθείς που παραπέμπονται και θα διεκδικήσει τα δεδουλευμένα του μέσω της νόμιμης οδού. Στο μεταξύ, αύριο στην Επιτροπή Ελέγχου θα εξεταστεί έκθεση του Γενικού Ελεγκτή σε σχέση με την εφαρμογή των συμβάσεων μεταξύ κράτους Γερμανικού Ογκολογικού και Ογκολογικού της Τράπεζας Κύπρου.